την Ευαγγελία, τι έγινε. Λοιπόν, η Ευαγγελία την Παρασκευή ήταν λίγο άρρωστη. Γενικότερα δεν αισθανόταν καλά. Πήγε στο νοσοκομείο. Πήγε στο νοσοκομείο. Την Παρασκευή κατά τη διάρκεια του live, η Ευαγγελία κάποιες στιγμές βρισκόταν στα παρασκήνια και ήταν ζαλισμένη και σχεδόν υπήρξε και ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Το Σάββατο, όλα καλά την Παρασκευή. Το Σάββατο όμως η Ευαγγελία μπήκε στο νοσοκομείο. Χρειάστηκε να μπει στο νοσοκομείο γιατί λιποθύμησε για τα καλά. Την πήγαν οι φίλες στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μας λέει και θα δώσουμε μετά το ρεπορτάζ. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στο live σήμερα? Κάποια στιγμή εγώ έτρεμα λίγο. Γιατί δεν ήμουνα και πάρα πολύ καλά σήμερα. Με λίγο αρρωστούλα. Και ένιωθα λίγο κρύο μες στο πλατό. Και λέω δεν θα τη βγάλω καθαρή. Όμως μετά πήρα τα φαρμακάκια μου. Και συνέχεια. Δεν σου φάνηκε καθόλου στενή? Δεν ξέρω αν μου φάνηκε, θα με δω αύριο. Πάντως ρωτούσα, βλέπετε κάτι, είμαι καλά, είμαι οκ, okay, γιατί ένιωθα και μια ζαλάδα και μια καταρροή. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Τα καταφέραμε. Πάω να κουκουλωθώ. Δεν γλίτωσα κι εγώ. Και το έχω τρεις μέρες. Νόμιζα, θα περάσει μέχρι σήμερα. Ναι. Λοιπόν, η δήλωση που βλέπουμε στις Ευαγγελίες ήταν την Παρασκευή κατά τη διάρκεια του dance. Όχι, τη βλέπεις άρρωστη, δεν τη λες. Δηλαδή, αν με δεις εμένα άρρωστη. Συγγνώμη τώρα, υπέρλα πριν αυτά, είμαι αρρωστούλα. Κοίτα τώρα. Προσπαθούσε πολύ. Λοιπόν, την Παρασκευή αυτό, το Σάββατο, αισθάθηκε πολύ χειρότερα. Λιποθύμησε, ήταν για ποτό έξω με τις φίλες της και λιποθύμησε και την πήγανε στο νοσοκομείο. Πάλι όταν είσαι άρρωστη, δεν βγαίνει για ποτό. Είχε περάσει, λέει ότι αισθανόμουν καλύτερα. Η Ευαγγελία λοιπόν έπαθε υπερκόπωση, πήγε στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε, της κάνανε μια ενδοφλέβεια κορτιζόνη γιατί χρειάστηκε να κάνει. Ναι. Έπαθε και οξία λαρυγγίτιδα, έκλεισε η φωνή της. Γενικότερα από την κούραση είχε όλα αυτά τα συμπτώματα. Πήγε στο νοσοκομείο το Σάββατο το βράδυ, ανέβασε και αυτή τη φωτογραφία που είδαμε στο Instagram μέσα από το νοσοκομείο, βγήκε. Την Κυριακή ήταν καλύτερα και μάλιστα ανέβασε και χθες με φωτογραφία και λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη. Είναι όλα καλύτερα. Συνεχίζουμε και πάμε για το επόμενο live την Παρασκευή. Περαστικά, περαστικά. Θέλει προσοχή και ξεκούραση. Πάντα. Εννοείται. Λοιπόν, προχωράμε. Έχουμε τα κορίτσια. Έχουμε τις πρωταγωνίστριες, τις γυναίκες οι οποίες εντυπωσίασαν. Μας μιλάνε όλες.